σας ημέρα και χρόνια πολλά. Και επειδή όπως το προστάζουν οι μέρες σήμερα, πρέπει να πούμε τα κάλαντα στους αγαπημένους μας φίλους. Λοιπόν, καλησπέρα ανάρχοντες Γιάννη. Κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση. Συνεχίστε. Να μπω στο αρχοντικό σας. Λοιπόν, χρόνια πολλά, μπαίνουμε στα αρχοντικά σας, μπαίνουμε μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα σε όλους, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία και όλα τα άλλα νομίζω έρχονται σιγά σιγά. Σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου, γιορτάζουν οι ευγενείες, χρόνια σας πολλά σε όλους. Να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα λοιπόν που έχουν γίνει σαν σήμερα, την παραμονή των Χριστουγέννων. Μάλλον μέχρι να βρούμε λίγο να πούμε τα γεγονότα, για να μην τα πούμε όλα, να πούμε τα σημαντικότερα. Να μας πεις το τρόπο επικοινωνίας μέχρι τότε. Φυσικά, χρόνια πολλά λοιπόν και από μένα. Να χαίρεστε τα Χριστούγεννα, να χαρείτε αύριο τη γιορτή, την μεγάλη αυτή γιορτή. Να θυμίσουμε λοιπόν μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο proteanartisi@zoogla.gr. Μπορείτε φυσικά να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά και στο Twitter με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση. Πρώτη Ανάρτηση, και επειδή είναι Χριστούγεννα και επειδή η τηλεόραση της Ζούγκλας στη συνεργασία με τα φασία.gr αποφάσισε να σας κάνει ένα δώρο. Για να γίνει δικό σας, πρέπει να κουνήσετε κι εσείς λίγο το ποντίκι του υπολογιστή σας. Πρέπει να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό για να γίνει δικό σας ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Και να δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1726, όταν ο κυβερνήτης του Buenos Aires, ο Μπρούνο Μαουρίσιο Δε Σαβάλα, ιδρύει την πόλη Μοντεβιδέο. Το 1818, ο Franz Josef Gruber συνθέτει το τραγούδι Silent Night, ή αλλιώς Άγια Νύχτα, όπως το ξέρουμε στα ελληνικά. Θα παρουσιαστεί στο κοινό την επόμενη ημέρα και θα παραμείνει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά, ας το λέγαμε έτσι, τραγούδια των Χριστουγέννων. Το έχουμε από διάφορους σήμερα που το ερμηνεύσουν. Αργότερα λοιπόν, το 1823, ο Λόρδος Βίρονας φτάνει στο Μεσολόγγι. Το 1893 ο Henry Ford κατασκευάζει την πρώτη πετρελαιομηχανή και την δοκιμάζει στην αυλή του σπιτιού του. Το 1914 ανακοχή για τον εορτασμό των Χριστουγέννων μεταξύ των εμπόλεμων στο δυτικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τέλος το 1947 με πρωτοβουλία του ΚΚΕ συγκροτείται η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας υπό τον Μάρκο Βαφιάδη. Πιο γνωστή ως κυβέρνηση του Βουνού, υπουργός πρόνοιας αναλαμβάνει ο γιατρός Πέτρος Κόκαλης. Την ίδια μέρα οι αντάρτες αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κόνιτσα, την οποία προόριζαν για έδρα της κυβέρνησής τους. Αυτά λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 24η ημέρα του Δεκεμβρίου. Να δούμε τις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1809 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Χιούστον Κάρσον, γνωστότερος ως Κιτ Κάρσον, από τους πρωτοπόρους της μετανάστευσης στη Δύση. Το 1818 γεννήθηκε ο James Prescott Joule, ο Άγγλος φυσικός ερευνητής της θερμοδυναμικής. Μία μονάδα μέτρησης φέρει το όνομά του, η γνωστή μονάδα Joule. Και το 1837 γεννήθηκε η Ελισάβα, τη γνωστότερη με το χαϊδευτικό Σίσι, αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Υπάρχει και ταινία, υπάρχει και κινούμενο σχέδιο, η αυτοκράτηρα Σίσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις προσωπικότητες οι οποίες έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1873 πέθανε ο Τζον Χόπκινς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος χρηματοδότησε την ίδρυση του ονομαστού πανεπιστημίου που φέρει το όνομά του. Το 1905 πέθανε ο Απόστολος Μακράκης, ο θεολόγος πατριώτης και ιεροκήρυκας. Πολυτάραχη και δυναμική προσωπικότητα που άφησε έντονα ίχνη στη θρησκευτική, κοινωνική και πολιτική ζωή της εποχής του. Και τέλος, το 1935, πέθανε ο Άλμπαν Μπέργκ, ο Αυστριανός συνθέτης. Υπήρξε διακεκριμένο μέλος της λεγόμενης δεύτερης σχολής της Βιέννης, μαζί με τους Άρνοντ Σέμπεργκ και Άντον Βέμπερν. Αυτά λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, περιμένουμε τα δικά σας βίντεο. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Πάρτε μας τηλέφωνο όπου και να βρίσκεστε. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Στην Αμερική, στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Όπου βρίσκονται Έλληνες, σας στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά. Πάρτε μας τηλέφωνο. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε πώς περνάτε, τι κάνετε αυτές τις μέρες τώρα εκεί.
Αν ζείτε το πνεύμα των Χριστουγέννων, έτσι ακριβώς όπως το ζούμε. Εμείς δεν το ζούμε και τόσο ευχάριστα και με όλα αυτά τα γεγονότα που μας συμβαίνουν, αλλά θέλουμε τη δική σας ευχάριστη νότα στην εκπομπή μας. Επίσης, να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά σε όλους τους ναυτικούς που αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν, σε όλες τις θάλασσες. Σε ποιους άλλους να στείλουμε χρόνια πολλά? Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, βασικά. Συμφωνώ απόλυτα. Και να διαβάσουμε λίγο τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Έβαλαν χέρι και στο δώρο. Εφορία κατά σχέση στα τυφλά για χιλιάδες φορολογούμενους. Υποβρύχες μίζες σε πλυντήριο Siemens. Κυβέρνηση χαμένη στην Εθελομίχλη. Από το σχολείο στο πρακτορείο. Το ήθελε περισσότερο. Ορφανό το Καλάσνικοφ. Μιας και πέθανε χθες ο δημιουργός του Καλάσνικοφ. Ο Μιχαήλ Καλάσνικοφ. Λοιπόν, παιχνίδι εντυπωσιασμού, η αμνηστία. Πούσι Ράιοτ για Πούτιν. Και ένα χαράτσι για όλους σε 6 δόσεις. Αντικομφορμίστρια και πρωτοπόρος. Και μιλάμε για τη διεθνή σελήνιδα γλύπτρια Χρύσα Βαρδέα. Έφερε στο φως την Βακτριανή. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Πακέτο ρυθμίσεων από τις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια. Μηνιαία δόση ίση με το ενίκιο του σπιτιού. Πάγωμα καταβολής δόσεων για τις αδύναμες ομάδες. Πληρωμή μόνο των τόκων έως και 3 χρόνια. Συγκέντρωση οφειλών από καταναλωτικά και κάρτες με μείωση επιτοκίων. Νέες αποκαλύψεις. Τα 26 συμβόλαια της μίζας που έδωσε ο Κάντας. Στην γειτονική Τουρκία διαβάζουμε ιρανικές business του Ερντογάν. Ενώ το δράμα ενός αστυνομικού η ευαισθησία πάτησε σκανδάλι. Μιχαήλ Καλάσνικοφ, αποχαιρετισμός στα όπλα. Ενώ πρόκριση του Παναθηναϊκού με 67-59 έβγαλε νοκάουτ τον Ολυμπιακό. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή, η Εθαλομίχλη χτυπάει μαύρο. Το Μαξίμου επιμένει οι εκλογές θα γίνουν το 2016 επιδίωξη συνένεσης για πρόεδρο. Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο μισθών στα 1.500 ευρώ. Μίζες με όλους τους τρόπους για τα οπλικά συστήματα. Οι Έλληνες βγαίνουν στη σύνταξη στα 58 κατά μέσον όρων. Μείωση τιμής διοδίων στην Κορίνθου Πατρών. Το Δούνου του παραδέχθηκε λάθος και στην Πορτογαλία. Δημόσιες συμβάσεις, ελβετικές τράπεζες, απόβλητα τιμές σε ΕΙΔΑΠ. Ο Καλάσνικοφ πέθανε. Στη φυλακή, σε 6 μήνες φυλάκιση, καταδικάστηκε χθες δικαστήριο του Λονδίνου τον πρώην βουλευτή των εργατικών Ντένις Μακσέιν. Εκδημοκρατισμός ή πουτινικοποίηση στην Τουρκία. Το κοινό αγκάλιασε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Πουτινοποίηση, δεν την έχω ξανακούσει αυτή τη λέξη. Είναι η πρώτη φορά που την ακούω. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα. Το οποίο στην Εθελομίχλη οι βουλευτές ανησυχούν. Ο Στουρνάρας αγωνιά, ο Σαμαράς παρεμβαίνει. Λήξη πρόθεσμα, όχι κατάσχεση για καταθέσεις κάτω από 1.500 ευρώ και για χρέη κάτω από 500 ευρώ. Νοσοκομιακά απόβλητα τοξική βόμβα 10.000 τόνων στις χωματερές. Χρύσα η γλύπτρια που δάμασε το μέταλλο. Σαριγιαννίδης ανακάλυψε χαμένες ελληνιστικές πόλεις. Ώρα 0 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πάμε στην εφημερίδα Είναι Αυτεμπορική. Στο χρηματιστήριο υποβάθμιση αποδείχτηκε χρυσή ευκαιρία για τις αποδόσεις του 2013. Καυτή χρονιά με κέρδη για τις ελληνικές μετοχές. Στον προϋπολογισμό, πρωτογενές πλεόνασμα μεγέθους 2,7 δις ευρώ. Αλλάζει το πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Καταργούνται τα ειδικά καθεστώτα και η ειδική νομοθεσία για φορείς ΔΕΚΟ και ΟΤΑ. Ανασφάλιστη εργασία υποπεριορισμό στο 11μηνο, 20,6% από 40,5% τον Φεβρουάριο. Συνάντηση με Σαμαρά για τη φορολογία. Μιλάμε για τη συνάντηση του Σαμαρά με τους υποπλιστές. Αγορές, η ώρα των εταιρικών ομολόγων ενώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκεκριμένοι έμποροι, 21 επιχειρήσεις. Στην εφημερίδα των συντακτών και στο πρωτοσέλιδό της διαβάζουμε «Μισή δουλειά, μισή ζωή. Χιλιάδες απασχολούμενοι με αμοιβές μικρότερες από 250 ευρώ τον μήνα. Οφειλόμενες αποδοχές 3 με 12 μηνών για 800.000 εργαζόμενους που ζουν με τη λογική του έναντι. Χωρίς το δώρο Χριστουγέννων θα περάσουν χιλιάδες στον ιδιωτικό τομέα». Συζήτηση Πρωθυπουργού με δημοσιογράφους. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Σκάνδαλο εξοπλισμών. Πήρα τόσες μίζες που δεν τις θυμάμαι. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Πάμε και στο Πασόκ. Αναβάλλεται η σύγκρουση. Κατασχέσεις χρυσώνουν το χάπι. Συρία. Σφαγή αμάχων στο Χαλέπι. Ενώ στο ΑΡΤ μια μεγάλη απώλεια.
Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι προσλήψεις στο δημόσιο για το πρώτο τρίμηνο του 2014. 4.540 θέσεις για μόνιμους και συμβασιούχους. Μαξίμου, οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2016. Έξοδος Χριστουγέννων, οι μειωμένες τιμές γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Καμία κατάσχεση για μισθό έως 1.500 ευρώ από την εφορία. Πάω στον τελικό με ψυχή και πάθος. Έφυγε ο Βίκτορ Σαριγιαννίδης, ο αρχαιολόγος που έφερε στο φως τους θησαυρούς της Βακτριανής. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, μόνο στο σπίτι ο Στουρνάρας. Μεταγγίσεις αίματος με παλτό στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφιά. Πεθαίνει κόσμος χωρίς θέρμανση. Πώς κατάντησες έτσι Ελλάδα μας. Νέο Βατερλό, Χρυσοχοΐδη για τα διόδια. Άλλο 1,14 και άλλο 9,84. Παραιτήθηκε με καταγγελίες κατά Καμίνη, πρόεδρος του σταθμού. Αναφορά στην Ευρωβουλή για το μέγα έγκλημα του PSI. Ποιος ξέχασε σακ βουαγιάζ με 600.000 ευρώ στο Υπουργείο Άμυνας. Έρχεται με φόρα ο Μίστερ Καζίνο για το ελληνικό. Και πάμε και στην εφημερίδα Ημερησία, όπου διαβάζουμε ανακατατάξεις στο χρηματιστήριο Αθηνών. Νέα πτώση του δείκτη 1,05% με υψηλές συναλλαγές 244 εκατομμυρίων. Φόρος υπεραξίας, γυρίσματα μετοχών και warrants επηρεάζουν την πορεία του χρηματιστηρίου. Εκλογές το 2016 διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου. Προσπάθεια να κλείσει κάθε συζήτηση για προσφυγή στις κάλπες τον Μάιο. Προβληματίζει, αλλά δεν ανησυχεί την κυβέρνηση, η συρρήκνωση της κοινοβουλευτικής δύναμης. Τετραήμερη προθεσμία για την πληρωμή τεσσάρων φόρων. Τέλη ΙΧ, φόρος ακίνητης περιουσίας και φόρος εισοδήματος. Και το ΕΕΤΑ. Τα νέα πρόστιμα για φοροπαραβάσεις. Ενώ διολυσθένει η λίρα. Η πολιτική κρίση απειλεί την εύθραυστη τουρκική οικονομία. Ενώ στις ΔΕΠΑ Γκάσπρομ σε κρίσιμη καμπή οι συζητήσεις για την τιμή του φυσικού αερίου. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης διαβάζουμε χαριστική βολή στις επικουρικές συντάξεις. Νέος κανονισμός για το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Τέταρτο χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γιορταστική διάθεση με δημιουργικότητα και πλούσιο θέαμα. Οι εξελίξεις στα λιμάνια και οι πάλι του εργατικού κινήματος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας λέει: εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ σημαίνει πίστη στην δύναμη της λαϊκής οργάνωσης και συμμαχίας. Στην εφημερίδα Η Αυγή, 34% η γκρίζα ζώνη της ανεργίας, τα επίσημα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο 2013. Δήθεν μέτρα εκ των υστέρων, θάλαμη εθαλομύχληση πόλης. Συνέντευξη Μπάρμπαρα Σπινέλη, όπως η Θάτσερ έτσι και η Μέρκελ μπορεί να απομονωθεί. Περαστικά Μίκη με πνευμονία νοσηλεύεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ο Μίκης Θεοδωράκης. Μια γιορτή πραγματικά χωρίς προϋποθέσεις. Έφυγε η διεθνούς φήμης γλύπτρια Χρύσα. Στην εφημερίδα Εσπρέσο. Τα κάνει λίμπα ο Κακέτσης. Δεν είπα την τελευταία μου λέξη για την Εράιδα. Το καράβι από το Χαβιάρι αναβοσβήνει στον Πειραιά. Μια δούκισα από χρυσάφι στο Dancing with the Stars. Τα τρόφιμα της Νατάσα στο γυροκομείο Αθηνών, η τραγωδία της τραγωδίας. 50χρονος στραγγάλισε τη 44χρονη σύζυγό του. Και να ρίξουμε και μια ματιά στο ποντίκι. Κατάσχεται και η Φάτνη. Με εντολή Σαμαρά διαγράφονται οι τρεις μάγοι επειδή καταψήφισαν. Βενιζέλος, τα τσογλάνια του ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήρωσαν το χαράτσι. Τσίπρας, να γίνει εξεταστική για τον Χρυσό, τη Σμύρνα και τον Λίβανο. Αυτά λοιπόν ήταν τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών. Αν και περίπου από αυτά που βλέπουμε, φαίνεται πως τα περισσότερα πρωτοσέλιδα έχουν την νίκη αυτή του Παναθηναϊκού. Να πούμε με ένα μεγάλο μπράβο στον Παναθηναϊκό που κατάφερε και κέρδισε χθες τον Ολυμπιακό με σχετική μικρή διαφορά. Όχι πάρα πολύ μεγάλη, με 12 πόντους, με 8 πόντους. Λοιπόν. Οπότε ξεκινάμε με την εφημερίδα Goal News, όπου διαβάζουμε 67-59 στο ΟΑΚΑ, ένα είναι το αφεντικό. Κυρίαρχος παντοτινός με εξάστερη ψυχή ο Παναθηναϊκός έκανε αγνώριση τον Ολυμπιακό, του έσπασε το αίτητο σερί και πηγαίνει στην Κρήτη για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Στην εφημερίδα το φως των σπορ. Ο ΠΑΟ 67-59 στον τελικό. Δεν χάθηκε ο κόσμος, χάθηκαν όμως όλα τα rebound. Είναι άλλο πράγμα ο Ολυμπιακός. Πασάρης 2-1, ενώ Χανιά Καλυθέα 2-0. Αλλίωση αποτελέσματος και τιμωρία για τον αγώνα ΠΑΟ, με συγχωρείτε, Λεβαδιακός.
Επίσης, Εθνικός Γαζόρου, Καλαμαριά 2-1. Να ρίξουμε άλλη μια ματιά. Εδώ στο πρωτοσέλιδο βλέπουμε τους, τον αθόρυβο εδώ πέρα Περπέρογλου, ο καλύτερος λέει χθες του Ολυμπιακού ο Κώστας Σλούκας και βλέπουμε και πάνω δεξιά την κραυγή του Μάσιουλης. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ, αυτή είναι η ΑΕΚ. Γιορτή ανταξία της κανονικής ΑΕΚ, της μεγάλης ΑΕΚ, της ΑΕΚ που έρχεται χθες στο ΆΚΑ με τον Τίγρη να χορεύει ποντιακό χορό με τα μέλη του Εύξηνου Λέσκης της Νάουσας. Ο Δημήτρης Μελισανίδης έσυρε το χορό της αναγέννησης. Ντούσαν Μπάγεβιτς. Από τη στιγμή που το είπε ο Δημήτρης, το γήπεδό μας θα γίνει. Τραγιανός Δέλλας, η Μαυρίλα πέρασε στην ΑΕΚ κάθε μέρα, όλο και περισσότερο φως. Στην εφημερίδα Live Sport, Κούπα πάλι, ατελείωτο γλέντι από τους πράσινους οπαδούς. Στον τελικό με Άρη το τριφύλι για να σηκώσει ακόμα ένα κύπελο. Κέρβερος ο Λάσμε, καθοριστικός πάλι ο Ματσιούλης, δολοφόνος ο Μπράμος. Συγχαρητήρια Μπαρτζόκα στους πράσινους, αλλά και βολές στον γνωστό Τανατζή. Στην εφημερίδα ο πρωταθλητής, 24χρονος Αυλονίτης του Πανιωνίου, έρχεται. Πύργος 1,91 θεωρείται ο νέος Σιώβας από το καλοκαίρι στο Ρέντι. Οι στερημένοι των τελευταίων 2 ετών κάνουν Χριστούγεννα δώρο στα πεινασμένα τα παιδιά. Και θα τα πούμε πάλι όταν πρέπει. Είχε και Άι Βασίλη Τανατζή τον ντέρμπι. Καυτό δίδυμο φωτιά και στην Ευρώπη. Μήτρογλου και Σαβιόλα με 24 γκολ στους κορυφαίους σκόρερ. Τραγικά τα λάθη του Ολυμπιακού έπαιξαν το παιχνίδι του συγκρί. Μπαρτζόκας, φταίμε εμείς, φταίει και ο ιδιοδιαιτητής. Ο Ολυμπιακός μεταμορφώνει η εκτόξευση Τσόρι, Κάμπελ και Ρομπέρτο. Ενώ μεταγραφές, Ρέγες και άλλοι υποψήφοι στη λίστα του Μίτσελ. Χτενίζει την ισπανική αγορά. Κύριος Πρόεδρος στο συμβόλαιο με Πελέ για 3,5 χρόνια στο λιμάνι. Ενώ ο Δάρας είναι ό,τι καλύτερο μετά από Μανολά και Σιώβα. Στην εφημερίδα η Γάτα, δυνατά φαβορή από το νησί. Το χριστουγεννιάτικο κουπόνι κρύβει καλά κέρδη. 2 διπλά από την Premier League και ένα άσος από την Β' Ιταλίας στην βασική πρόταση. 2 σκόρ από τη Σκωτία και το Βέλγιο. 6 μεγάλες αποδόσεις στο σύστημα. Ματσάρες στο NBA και χρυσές ευκαιρίες. Προσοχή! Αύριο στη Γάτα, σούπερ προτάσεις για τα μάτς Πέμπτης και Παρασκευής. Παίζει μόνος του στις μεταγραφές Ολυμπιακός. Μετά τον Αυλονίτη, σειρά παίρνουν Γούτας και Τριάδης. Πώς θα απαντήσει ο Λίμπε για το πρώτο χαστούκι, ο χαμένος Αυλονίτης και οι επόμενες κινήσεις της ΑΕΚ. Ποιοι προστάτευσαν τον Αλαφούζο, τα 2 ερωτήματα που ξεχάστηκαν. Ενώ τάσης φυγής από τον Γκοϊάν. Θεωρεί πως είναι καλυμμένος, λέει όχι για στόπερ ο Στέφενς. Στην εφημερίδα Sport Day. Ανίκητος. Ο Ολυμπιακός πήγε στο ΆΚΑ αίτητος, αλλά σε ένα ακόμα μάτς που έκρινε τίτλο το γλέντι ήταν πράσινο. Βαϊμάκης, μεγάλο παιχνίδι, δίκαιος ο νικητής. Γκοτζιάς, Βουτιές για τον Παράδεισο. Λεάνης, ο Παναθηναϊκός είναι πάντα εδώ. Τσουτσίκας, πάντα ο ίδιος. Γιαννακόπουλος στο Nova Sport. Παντοκράτορας, ο Παναθηναϊκός, στηρίξτε όλη την προσπάθεια που κάνει ο Αλαφούζος. Στην εφημερίδα Η Πράσινη. Παρθένα, μπανάνα. Έματα, πως είσαι μάγκας, είσαι και μπελαλής με 67 μέσα στο ΆΚΑ και τους έσπασε στην Παρθενιά. Αρκετά. Μετά από 23 σερί, εντάξει. Ώρα ήτανε. Λοιπόν, και όπως κάθε φορά κλείνουμε την εφημερίδα ο Γαύρος, 67-59, αναστήσανε τον πεθαμένο. Ο γνωστός κύριος Τανατζής, ο Σλούκας, κάναμε την χειρότερη ήττα. Συμφωνούμε με τον κύριο Σλούκα. Η καλύτερη χρονιά της ζωής του, ο Τζόι Κάμπελ, κάνει πάταγο με τη φανέλα του θρύλου. Σπάει όλα τα προσωπικά του ρεκόρ. Και για μπακάκι ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Το όχι το σόι. Η Μάρτα παρουσίασε τις 3 εντυπωσιακές της αδελφές. Κούκλες και οι 4. Λοιπόν, αυτή είναι η τριάδα φωτιά. Πελέ και με τη βούλα στο προσκήνιο ο Ρέγες από κάτω και σκούζουν. Χαώδης διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Σήμερα η εκπομπή μας, να σας ενημερώσουμε, θα είναι σε ένα εορταστικό κλίμα. Θα ακούσουμε πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, θα λέμε βέβαια και τα θέματα της επικαιρότητας. Αλλά όσο περνάει η ώρα, τα τραγούδια θα γίνονται περισσότερα. Έχουμε να σας προτείνουμε πολύ ωραίες δραστηριότητες για εσάς
και τους μικρούς μας φίλους, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, οι μέρες αυτές είναι αφιερωμένες στους μικρούς μας φίλους. Σας έχουμε βρει πολύ όμορφα μέρη να πάτε, εκεί που θα μπορούν να διασκεδάσουν τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά, να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά μέχρι τότε στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η εφημερίδα ζούγκλα.gr. Διαβάζουμε στο πρώτο πρωτοσέλιδο υδροχλωρικό οξύ σε αναψυκτικά. Με προκήρυξή της η οργάνωση FIIRF, αν ονομάζεται έτσι, απειλεί ότι θα τοποθετήσει δηλητηριασμένες φιάλες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, οι διαδρομές του μαύρου χρήματος. Νέες αποκαλύψεις, σκάντα για τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο, ο καιρός των Χριστουγέννων. Βροχές και κρύο το επόμενο τριήμερο. Χιόνια μόνο στα ορεινά. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι? Ό,τι θέλετε να δείτε για την πρόβλεψη καιρού μπορείτε να μπείτε στο zoogla.gr. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, το 2013 σε ένα βίντεο, συγκλονιστικές εικόνες από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη φετινή χρονιά. Νομίζω θα το δούμε και αργότερα. Θα το δούμε στο τέλος, είναι το βίντεο που θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή. Αν και με αυτό το βίντεο θα έπρεπε να κλείσουμε την επόμενη Τρίτη. Παραμονή, θα το ξαναδούμε όμως και την επόμενη Τρίτη. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το zoogla.gr. Να πάμε όμως στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Αφασία.gr και η τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.
πατέρας ακούει την 7χρονη κόρη του, την Κατερίνα, λέει τι γίνεται εδώ, δεν είναι η μαμά μου η πρωταγωνίστρια. Μαζεύτηκε ο μπαμπάς Γιάννης Πλούταρχος. Και είναι αφηγητής από εκεί και πέρα. Τα βίντεο κλιπ τα σταμάτησα καταρχήν για αυτό που είπες για την παντόφλα, αλλά όχι όπως από την για τη γυναίκα μου. Σταμάτησε τα βίντεο κλιπ για την παντόφλα, σε παρακαλώ. Εδώ βγάζω ήδη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είναι από την κόρη μου την Κατερίνα. Σήμερα και πάλι κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες που βρίσκονται είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία. Όπως είπαμε, περιμένουμε τα τηλέφωνά σας, περιμένουμε να σας βάλουμε στον αέρα, να συζητήσουμε μαζί σας, να ακούσουμε τις ευχές σας, να τις μεταφέρετε στους υπόλοιπους ακροατές που μας ακούνε. Χρόνια πολλά λοιπόν, και επειδή όπως είπαμε η εκπομπή σήμερα είναι εορταστική, Merry Christmas Baby λοιπόν, από Rod Stewart και Τσίλο. Πάμε να το ακούσουμε. To introduce to you, ladies and gentlemen, one of my all-time favorites, and I'm sure one of yours, Sir Rod Stewart.
Merry Christmas, baby, λοιπόν, από τον Rod Stewart. Πάμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και επιστρέφουμε. Σας ημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Παρακολουθήσαμε το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Μυρτό Τσάβαλου. Είμαστε εδώ, είμαστε σε μια εορταστική ατμόσφαιρα. Ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη χαρά να είναι τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής σας. Να στείλουμε επίσης τις ευχές μας σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί περιμένουμε τα τηλέφωνά σας, περιμένουμε να σας βγάλουμε στον αέρα, να μας πείτε πώς περνάτε, αν στολίσατε δέντρο, αν φτιάξατε κουραμπιέδες με λεμακάρονα. Τι άλλο να πω. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoukla.gr, να μας στέλνετε τα τραγούδια που σας αρέσουν, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κάποιο βίντεο που σας άρεσε και μπορούμε να το δείξουμε στην εκπομπή. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση στα ελληνικά, αλλά πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση μπορείτε να μας βρείτε και στο Twitter. Αυτοί λοιπόν οι τρόποι επικοινωνίας. Σας περιμένουμε λοιπόν να σας ακούσουμε, να δούμε τα βίντεό σας. Να μην ξεχάσουμε δύο πράγματα. Έχουμε να σας υπενθυμίσουμε άλλο ένα. Το πρώτο είναι το χριστουγεννιάτικο δώρο που λέμε εδώ και μέρες και που μπορεί να γίνει δικό σας. Αρκεί να κάνετε ένα like σε σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Μπαίνετε λοιπόν στο διαγωνισμό για να γίνει δικό σας ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Και το δεύτερο που έχουμε να πούμε, έχουμε ένα αποκλειστικό να σας πούμε. Αύριο, Τετάρτη, 25 του μηνός. Χριστούγεννα. Θα βρίσκεται στο στούντιο της Ζούγκλας μόνο και μόνο εδώ ο Γιάννης Πλούταρχος. Το καλύτερο παιδί λοιπόν της ελληνικής πίστας θα είναι εδώ στο στούντιο με την Λίτσα Θεοφάνους και τη Λουκίλα Καρέρ. Να σας ευχηθεί τα χρόνια του πολλά και να ακούσουμε τα τραγούδια τα χριστουγεννιάτικα. Να πάμε λίγο να δούμε τα γεγονότα. Είπαμε θα βλέπουμε κάποια γεγονότα της επικαιρότητας. Θα επιστρέφουμε, θα ακούμε κάποια τραγουδάκια. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα χριστουγεννιάτικο θέμα, αν και αφορά τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μιλάμε για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν εχθές στις 10 το πρωί στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά η εύξηνος λέσχη ποντίων Νάουσας. Στις 11 τα παιδιά του Ιδρύματος Χατζην Κώστα και στις 11.30 ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στις 11 τα παιδιά των αστυνομικών και στις 12 οι πρόσκοποι. Βλέπουμε εδώ και εικόνες από... Εδώ πέρα είναι οι πρόσκοποι που λένε στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και βλέπουμε εδώ πέρα πάλι τον Ευάγγελο Βενιζέλο που προφανώς τους μοιράζει ευχαριστήρια και χρόνια πολλά ευχετήρες καρτούλες. Είδαμε και τον Αντώνη Σαμαρά που του ευχηθήκανε η εύξηνος λέσχη των ποντίων της Νάουσας αλλά και οι βρακοφόροι από την Κρήτη. Και θα πάμε σε ένα άλλο. Βλέπουμε, μάλλον συνεχίζουμε να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Πολύ χαρούμενος ο Αντώνης Σαμαράς. Άλλωστε, πώς να μην είναι χαρούμενος όταν τόσα παιδιά του εύχονται τα χρόνια πολλά. Και να αλλάξουμε λίγο θέμα. Δεν είναι τόσο ευχάριστο, αλλά το γνωρίζουμε καιρό τώρα και μιλάμε για τις μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων. Έτσι λοιπόν, τις σκοτεινές διαδρομές που ακολούθησαν το μαύρο χρήμα από τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία σε κάποια τους σημεία ήταν κοινά με την υπόθεση της Siemens, αποκάλυψε λοιπόν ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Αντώνης Κάντας. Πήρα τόσες πολλές μίζες που δεν τις θυμάμαι όλες, είπε μεταξύ των άλλων, ενώ δίνοντας το στίγμα του χορού των εκατομμυρίων που συνόδευε τις προμήθειες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης απολογίας του Αντώνη Κάντα, φέρεται να περιέγραψε ένα πραγματικό, όπως είπε, περιστατικό που εκτυλίχθηκε μέσα στο γραφείο του με ένα ξεχασμένο σακ βουαγιάζ, το οποίο περιείχε 600.000 ευρώ. Όπως τόνισε, κάποια στιγμή πήγε στο γραφείο του ένας αντιπρόσωπος εταιρείας προμήθειας εξοπλιστικών προγραμμάτων και φεύγοντας άφησε πίσω του ένα σακ βουαγιάζ. Τότε ο Αντώνης Κάντας τον πήρε τηλέφωνο για να του πει για την ξεχασμένη
τσάντα και εκείνος του απάντησε πως είναι για σένα. Όταν το άνοιξε, ανέφερε ότι μέσα περιείχε 600.000 ευρώ. Ήταν το δώρο του για να προχωρήσει η δουλειά. Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι κατονόμασε πρόσωπα και εταιρείες που πρωταγωνίστησαν σε υποθέσεις διακίνησης μαύρου χρήματος, συμπεριλαμβανομένες και τη Siemens. Να πούμε πάντως πως στην απολογία του κατηγορούμενου, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκάλυψε ένα νέο πρόσωπο στη διακίνηση του μαύρου χρήματος, έναν απόστρατο αξιωματικό και αντιπρόσωπο γερμανικής εταιρείας, από τον οποίο έλαβε μίζα 1,5 εκατομμύριου ευρώ για τα δύο εξοπλιστικά προγράμματα. Πάντως, να σου πω, Κυριακή, θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να υπάρξει μια ξεχασμένη τσάντα δώρο 600.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν πως ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών φέρεται να παραδέχτηκε ότι δωροδοκήθηκε με 1,7 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια του εξοπλιστικού προγράμματος Leopard. Πρόκειται για μία από τις τρεις συμβάσεις που διαδικασίες για την υλοποίησή τους ξεκίνησε η Υπουργεία Σάκη Τσοχατζόπουλου και είτε ολοκληρώθηκε ή συνεχίστηκε ως όψιον επί Υπουργείας Γιάννου Παπαντονίου. Ο Αντώνης Κάντας φέρεται να έδωσε στη δικαιοσύνη στοιχεία για αναρρύθμιτους τραπεζικούς λογαριασμούς σε 7 ελβετικές τράπεζες, ενώ επιφυλάχθηκε να προσκομίσει και τα σχετικά έγγραφα στις αρχές. Στις 4 ημέρες της απολογίας του φέρεται να μίλησε για 10 πρόσωπα και 10 συμβάσεις. Από αυτές μόνο μια βρίσκεται στην ανάκριση, ενώ τα υποβρύχει και οι υπόλοιπες στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Όπως φαίνεται, μετά τον Αντώνη Κάντα, αναμένεται να ακολουθήσουν άλλα 2 πρόσωπα που φέρονται πρόθυμα να συνεισφέρουν στην ανάκριση στοιχεία φωτιά, τα οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε νέους δρόμους τη δικαστική έρευνα. Πρόκειται λοιπόν για έναν 83χρονο μεσάζοντα γερμανικής εταιρείας, τον οποίο έχει κατονομάσει, όπως είπαμε, ο Αντώνης Κάντας. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι οι αρχές είχαν κάνει έρευνα στο σπίτι και στο γραφείο του στο Κολωνάκι. Δικαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να διευρυνθεί ο κύκλος των εμπλεκομένων προσώπων και προς την κατεύθυνση μεγάλων επιχειρηματιών στο χώρο της αγοράς όπλων. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο Αντώνης Κάντας φέρεται να έδωσε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν από την ανάκριση, καθώς και λεπτομέρειες για τουλάχιστον 10 εξοπλιστικά προγράμματα, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις διαδρομές των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και επειδή θέλω να σου κάνω πάσα για το επόμενο τραγούδι, άκουσες ό,τι άκουσα για τον Αντώνη Κάντα και τις διαδρομές και τις μίζες? Τα άκουσες. Λοιπόν, και μάλλον ο Big Crosby άκουσε. Do you hear what I hear? Πάμε να το ακούσουμε. Do you hear what I hear? Said the night wind to the little land. Do you see what I see? Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see? Do you see what I see? A star dancing in the night, with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, do you hear what I hear? Do you hear what I hear? Ringing through the sky, shepherd boy, do you hear what I hear? Do you hear what I hear? A song, high above the tree, with a voice as big as the sea. With a voice as big as the sea. Said the shepherd boy to the mighty king, do you know what I know? I know what I know. In your palace warm, mighty king, do you know what I know? I know what I know. A child, a child, shivers in the cold, let us bring him silver and gold, let us bring him silver and gold. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Listen to what I say. The child sleeping in the night, he will bring a
λοιπόν, what I hear. Πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Αύξηση του ακατάσχετου μισθού και συντάξεων στα 1.500 ευρώ. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, αύξηση του ακατάσχετου μισθού και συντάξεων από το όριο των 1.000 ευρώ στα 1.500 και χρονική διεύρυνση από το 1/24 ώρο στη μία εβδομάδα της προστασίας των μισθοδοτικών λογαριασμών από την κατάσχεση αποφασίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου προεδρεύοντας του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιπλέον να πούμε πως με νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα γίνονται πλέον κατασχέσεις για οφειλές έως 500 ευρώ. Να πούμε επίσης πως κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου για τα εμβάσματα της τριετίας 2009 με 2011, καθώς και των διάφορων ληστών που έχουν περιέλθει στις ελεγκτικές αρχές της χώρας βάσει της διεθνούς συνεργασίας. Τέλος, όπως έγινε γνωστό, συζητήθηκαν θέματα προετοιμασίας εν ώψη έλευσης της Τρόικας. Και ας κάνουμε λοιπόν ένα βήμα, ακόμα ένα βήμα προς τα Χριστούγεννα, με τον Έλτον Τζον να μας βοηθάει στα βήματα αυτά.
Ακούσαμε λοιπόν και τον Elton John, Step into Christmas. Και πάμε στα αυξημένα μέτρα, μάλλον στα έκτακτα μέτρα για την αυξημένη αθαλομίχλη. Περιορισμούς λοιπόν στην κυκλοφορία κλείσιμων σχολείων και κεντρικών θερμάνσεων και μείωση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στις ημέρες αυξημένης ατμοσφαιρικής ρήπανσης από τζάκια και σόμπες. Προβλεπικία που πρόκειται να δημοσιευθεί άμεσα στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επίσης, θα ακολουθήσουν δύο υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών του κ. Μανιάτη και του Υφυπουργού του κ. Παγεωργίου για δωρεάν ρεύμα στους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου για διπλάσιο αριθμό ημερών από τις ημέρες αυξημένης ρήπανσης και τη χορήγηση έκπτωσης 70% στο ρεύμα για τις δομές αλληλεγγύης. Η ΚΕΑ αφορά στο σχέδιο δράσης για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρήπανσης από αιωρούμενα σωματίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα κλιμακώνονται ανάλογα με το επίπεδο της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Ενεργοποιούνται με απόφαση του ΙΠΕΚΑ στην Αθήνα και των κατατόπους περιφερειαρχών στην υπόλοιπη χώρα και περιλαμβάνουν όταν τα σωματίδια ξεπερνούν τα 150 ανακυβικό μέτρο αέρα, μεταξύ άλλων τα εξής: συστάσεις προς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και τη σωματική άσκηση, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Διακοπή λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών σχολείων, σύσταση για διακοπή χρήσης τζακιών, ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18 βαθμούς για κεντρικές θερμάνσεις και κλείσιμο της κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του δημοσίου με εξαιρέσεις για νοσοκομεία κλπ. Περιορισμό της παραγωγής βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων κατά 30%. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πετρελαιοκίνητα οχήματα, σχολικά λεωφορεία και γιοταχή σε συγκεκριμένες περιοχές που θα ορίζονται κατά περίπτωση με εξαίρεση στις βασικές οδικές αρτηρίες. Με απόφαση λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών του κ. Μανιάτη, θα δίνεται δωρεάν ρεύμα εκτός από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για δίκτυα κτλ. Στους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου για διπλάσιο αριθμό ημερών από τις ημέρες αυξημένης ρήπανσης, ούτως ώστε οι συγκεκριμένοι πολίτες να χρησιμοποιούν κλιματιστικά, ηλεκτρικά σώματα κτλ. Αντί για σόμπες και τζάκια. Τέλος λοιπόν, η απόφαση του Υφυπουργού θεσπίζει νέα κατηγορία κοινωνικού τιμολογίου, το τιμολόγιο υπηρεσιών αλληλεγγύης για τις κοινωνικές δομές εκκλησίας, δήμων κτλ. Παραδείγματος χάρη, συσίτια και φαρμακεία που θα είναι φθηνότερο κατά 70% σε σχέση με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Τέλος, η απόφαση του Υφυπουργού θεσπίζει κατηγορία κοινωνικού τιμολογίου. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή το Υπουργείο Υγείας είχε απευθύνει σύσταση στους πολίτες για προσοχή και περιορισμό της έντονης σωματικής δραστηριότητας με βάση την εξέλιξη των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρήπανσης και τις προβλέψεις της ΕΜΗ. Το Σάββατο, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας είχαν συστήσει σε κοινή τους ανακοίνωση περιορισμό της άσκοπης χρήσης τζακιών, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο οι συνθήκες ευνοούσαν τη συσσόρευση ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Και την ίδια στιγμή που να πούμε ότι οι πολίτες δεν μπορούν να δυνατούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και χρησιμοποιούν τα τζάκια τους ή τις σόμπες τους καίγοντας οτιδήποτε βρουν μπροστά τους, φαίνεται πως σε γαλάζιο κλειό, μιας και ερωτήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Γιάννης Τουρνάρας για το φόρο πετρελαίου θέρμανσης. Ερώτηση λοιπόν προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατέθεσαν 41 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο υπογραφόντα τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό για τη σκοπιμότητα του μέτρου από τη στιγμή που σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία και τη σχετική έκθεση του ΙΟΒΕ δεν προκύπτουν για το δημόσιο τα αναμενόμενα έσοδα. Επίσης, κάνουν αναφορά και στα κοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, καθώς χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Η ερώτηση, η οικονομική κρίση και η δραματική μείωση των εισοδημάτων έχει πλήξει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες σε αδυναμία προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η μέση τιμή του λόγω της αύξησης και του ΦΠΑ έχει φτάσει από 0,68,2 το 2009 σε 1,2 το 2013. Η ερώτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν σας λέμε ολόκληρη. Η ερώτηση είναι αρκετά μεγάλη. Εάν θέλετε να τη διαβάσετε παραπάνω, να δείτε τι ακριβώς ζητούν και ρωτούν τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μπορείτε να μπείτε στην εφημερίδα ζούγκλα.gr και να διαβάσετε ολόκληρη την ερώτηση.
Λοιπόν, λέγαμε από εχθές ότι ανυπομονούμε να δούμε Λευκά Χριστούγεννα. Ο κύριος Αρνιακός, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε εχθές, μας είπε ότι άσπρα Λευκά Χριστούγεννα δεν θα έχουμε. Θα έχουμε βροχερά. Και επειδή μας αρέσουν τα Λευκά Χριστούγεννα, πάμε να ακούσουμε τον Big Gross που τραγουδάει White Christmas. Να πούμε ότι το βίντεο είναι από το 1942 και είναι έγχρωμο. Πάμε να το δούμε. Couldn't guarantee any salary at first. Right now, I've got the ledger in an iron lung. I don't care if you pay off an egg. Just give me a chance. Well, let's see what you can do. Thanks. Thanks a lot. You know, I've written special music for each holiday. This sort of gives me a chance to keep a little promise I made to myself. I said I was going to sing this song at the inn tonight. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten, where the treetops glisten, and children listen, and children listen to hear, sleigh bells in snow. I'm dreaming of a white Christmas, mm-hmm, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Ομολογώ, εγώ προσωπικά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από τα πιο αγαπημένα μου για τα Χριστούγεννα και πόσο μάλλον με τόσο ωραίες εικόνες από το. Ποια χρονολογία είπαμε, την ξέχασα. Λοιπόν, και να πάμε να παραμείνουμε στα πολιτικά. Είπαμε, θα λέμε λίγα πολιτικά νέα, λίγα γενικώς λίγα νέα. Μετά θα ακούμε ένα τραγουδάκι. Χριστούγεννα είναι. Μην σας φορτώσουμε με περισσότερες έννοιες από ό,τι ήδη είστε φορτωμένοι. Περισσότερος μάλλον κόσμος είναι φορτωμένος με διάφορες έννοιες. Και να πάμε στους 58, οι οποίοι τελικώς συγκροτούν ευρωψηφοδέλτιο. Τη συγκρότηση λοιπόν ψηφοδελτίου για κάθοδο στις ευρωεκλογές ανέδειξαν ως πρώτο στόχο τους οι 58 που συνεδρίασαν το βράδυ της Κυριακής. Οι 58 πάντως απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση για συνεργασία στη Δημοκρατική Αριστερά και σε όλες τις δυνάμεις του χώρου για κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές. Και να πούμε πως επίσης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή. Με την ανάδειξη λοιπόν του Κεντρικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Πανελλαδικής Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Η συνδιάσκεψη υιοθέτησε την ιδρυτική διακήρυξη της οργάνωσης, καθώς και το σχέδιο αρχών και λειτουργίας της σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα για το Κεντρικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισαν 504, άκυρα 1, λευκά 16, ιδρυτική διακήρυξη ανασύνθεση 231,
Αριστερή πλατφόρμα 74, Κομμουνιστική τάση 11, Αριστερή κίνηση 171. Η πρώτη σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου. Και να αφού είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να παραμείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και τη δική του απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί εξωγλανισμού της κοινωνίας έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Όπου ο κύριος Παπαδημούλης ανέφερε το να με αποκαλεί εμένα και εκατομμύρια ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τσογλάνη, θα μπορούσα να το εισπράξω και ως έπαινο. Δηλαδή μου έρχεται το κοίτα ποιος μιλάει. Μιλώντας λοιπόν στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, ο κύριος Παπαδημούλης πρόσθεσε: «Το αντιμετωπίζω με μεγάλη ανθρώπινη κατανόηση, παρότι δείχνει ένα έλλειμμα ήθους, ψυχραιμίας και ένα περίσσευμα πανικού». Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον κύριο Παπαδημούλη που έδωσε την απάντησή του στον κύριο Βενιζέλο. Και επειδή είναι Χριστούγεννα και επειδή αυτές οι μέρες τις έχουμε, πώς θα το πω, στο μυαλό μας, ντύσει μουσικά. Με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε, το ξέρετε όλοι. Περαιτέρω αναφορές δεν χρειάζεται, θα το ακούσετε, ξέρετε για ποιο μιλάμε. Special.
Χριστούγεννα, άλλωστε δεν γίνονται χωρίς το Last Christmas των Wham. Είναι ένα τραγούδι που έχει στιγματίσει τα Χριστούγεννα των τελευταίων γενεών σίγουρα. Λοιπόν, και να πάμε σε μια κυβερνητική πηγή, η οποία όπως λέει θα έχουμε εκλογές το 2016. Η ανώτατη αυτή κυβερνητική πηγή, στη συνομιλία με δημοσιογράφους, είπε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2016. Κάθε φορά έρχονται σενάρια για να αντικατασταθούν κάποια άλλα. Και πάει λέγοντας, εκλογές θα έχουμε το 2016. Σε ερώτηση αν προκαλεί ανησυχία το κλίμα στο Πασόκ, απάντησε αρνητικά όχι, γιατί υπάρχει συνείδηση και ο τόπος είναι πάνω απ' όλα. Είπε συγκεκριμένα, επίσης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσει την όποια πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας και είπε πως η άρνηση φέρνει ευθύνη και τις ευθύνες καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα ουσιαστικά. Μιλάμε για την αύξηση 28% στα δάνεια μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Αύξηση λοιπόν 28% κατέγραψαν τον Νοέμβριο τα δάνεια που δόθηκαν μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τις τράπεζες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο Κωστής Χατζηδάκης μετά τη χθεσινή του συνάντηση με τη διοίκηση της Ένωσης Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την αξιοποίηση των εργαλείων ρευστότητας. Ο κύριος Χατζηδάκης συμπλήρωσε πως πλέον οι εγκρίσεις δανείων έχουν φτάσει στα 913 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου που ήταν τον περασμένο Ιούνιο. Επομένως υπάρχει μία πρόοδος. Σημείωσα όμως πως την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ότι από την πλευρά της αγοράς υπάρχει δίψα για ρευστότητα και έλαβα την δέσμευση ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τους ίδιους και τους πιο γρήγορους ρυθμούς τους αμέσως επόμενους μήνες, πρόσθεσε. Από την πλευρά του πρόεδρος Ζάνιας δήλωσε τα εξής, απλώς να προσθέσω και εγώ πως είναι πολύ ενθαρρυντικό ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις. Τον προηγούμενο μήνα που ήμασταν πάλι εδώ, νομίζω είχαν αυξηθεί κατά 12%, ενώ τώρα κατά 28%. Να πούμε ότι είναι κάτι πολύ καλό, διότι μιλάμε για μια διαρκή σχέση όπου οι τράπεζες θα δίνουν συνεχώς και περισσότερα χρήματα στην αγορά και φυσικά τα εργαλεία που είναι μαζί με τους πόρους του Υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι τα πιο φθηνά για ρευστότητα στην αγορά. Τα επιτόκια είναι 3,5% με 4% και είναι πολύ χαμηλά. Και αυτά όσον αφορά για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Και πάμε σε ένα άλλο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, Ray Charles. Λοιπόν, Celebrates a Gospel Christmas. Πάμε να το ακούσουμε. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe, just to make it the season right. Dang. I know. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy
show how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. How to do it? Don't hear me. It's been said many times, many ways. Merry Christmas to you. Τα πιο ωραία πραγματικά αυτές τις μέρες θα τον ακούς παντού, στα σπίτια, στα αυτοκίνητα, στα social media, γεμάτο τα από χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Ναι, στο ιατρικό κέντρο λοιπόν εχθές Αθηνών εισήχθη εσπευμένα ο Μίκης Θεοδωράκης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης νοσηλεύεται με πνευμονία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Να ευχηθούμε και εμείς από εδώ με τη σειρά μας πολύ γρήγορα ο Μίκης να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια της υγείας του, να ευχηθούμε καλές γιορτές στον ίδιο και στην οικογένειά του και να παραμείνουμε στο θέμα των νοσοκομείων και στον κύριο Γεωργιάδη. Και πριν πάμε στο θέματα που έχουμε επιλέξει να πούμε για σήμερα, διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο πριν από 5 λεπτά στα social media. Δείχνει σε δύο καρέ τον κύριο Γεωργιάδη. Στο από πάνω λέει ότι και τι μας διδάσκουν λοιπόν τα Χριστούγεννα και απαντάει ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης και πάλι στον εαυτό του ότι δεν χρειάζονται λοιπόν με ευτήρια και νοσοκομεία. Μια χαρά λοιπόν, βολευόμαστε σε στάβλους και παχνιά. Αυτό λοιπόν, και τώρα πάμε στο θέμα. Ήταν έτσι ένα μικρό χιούμορ λοιπόν για τα νοσοκομεία και τον κύριο Γεωργιάδη που τον βλέπετε στα πλάνα σας. Έτσι λοιπόν ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, δεσμεύτηκε για ανθρώπινο διάλογο με τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η μεταρρύθμιση θα γίνει οπωσδήποτε. Θα κάνουμε το καλύτερο έως του σημείου να μην διακινδυνεύσουμε τη μεταρρύθμιση, σημείωσε και γνωστοποίησε ότι θα συσταθεί μια μικρή επιτροπή υπό τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Αντώνη Μπέζα, στην οποία θα συμμετέχουν και γιατροί, ώστε να συζητηθούν ανθρώπινα και πολιτισμένα οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης. Να πούμε, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι η απεργία των γιατρών δεν προκαλεί πλέον σημαντικά προβλήματα στους ασφαλισμένους, καθώς όσοι πήγαιναν στα πολυιατρία μετακινήθηκαν στους ιδιώτες συμβεβλημένους γιατρούς. Έχουμε τον χρόνο να κάνουμε τη μεταρρύθμιση ήρεμα, πολιτισμένα και σωστά, πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας και υποστήριξε ότι αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν τελικά θα έχει καλύτερες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας. Τα συστήματα υγείας δεν γίνονται ούτε για τον Υπουργό, ούτε για τους γιατρούς. Πρέπει να γίνονται για τον λαό, κατέληξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι η σύμβαση των γιατρών στα νησιά γίνεται τριετής από ετήσια. Θα αποκτούν δηλαδή μόρια για την εισαγωγή τους στο ΕΣΥ και θα έχουν δωρεάν τροφή και στέγη. Κίνητρα λοιπόν για να μην γυρνάνε την πλάτη στην επαρχία δίνει στους γιατρούς του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, το αγροτικό ιατρείο γίνεται και πάλι υποχρεωτικό. Έως το καλοκαίρι λοιπόν θα έχουν γεμίσει όλες οι θέσεις των γιατρών στα νησιά, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Ειδικότερα η σύμβαση των γιατρών που θα υπηρετήσουν σε νησί γίνεται τριετής από ετήσια που είναι σήμερα και δίδεται στους συζύγους τους το δικαίωμα να υπηρετούν μαζί τους. Επίσης οι γιατροί αποκτούν μόρια για την εισαγωγή τους στο ΕΣΥ και έχουν δωρεάν τροφή και στέγη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στον τομέα της υγείας και τον κύριο Γεωργιάδη που προκαλεί, δημιουργεί εντάσεις γενικότερα με τις δηλώσεις του κάθε φορά, είναι βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και τραγουδούσα, δηλαδή με το που ξύπνησα, τον μικρό τυμπανιστή. Δεν ξέρω γιατί. Το είναι και από τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στη ζούγκλα γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σε μια άλλη εκτέλεση το μικρό τυμπανιστή από την Celtic Woman. Πάμε.
αγαπημένο τραγούδι ο μικρός τυμπανιστής και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και συγκεκριμένα στις δύο κοπέλες που το τραγουδούσαν ήταν καταπληκτικές και οι δύο. Λοιπόν, πάμε στον Λουκά Παπαδήμο. Στον οποίο πρόστιμο ύψους 6.233,16 δολαρίων επιβλήθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο από Αμερικανικό Δημόσιο, το οποίο δεν έχει καταβάλει σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Η εν λόγω καταδικαστική απόφαση από δικαστήριο της Μασαχουσέτης εξεδόθηκε αρχικά στις 13 Αυγούστου και στη συνέχεια στις 24 Αυγούστου του 2012. Στην αρχή το πρόστιμο που είχε επιβληθεί ήταν 3.317,26 δολάρια, ωστόσο επειδή δεν το πλήρωσε, τελικά το ποσό διπλασιάστηκε. Rod Stewart, λοιπόν, Have Yourself a Merry Little Christmas. 3, 4. A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself little Christmas, make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough.
γέλιο ήταν στο τέλος. Πού το έκανες εσύ? Λοιπόν, πάμε στο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται η προσπάθεια των επιχειρηματικών φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αξιέπαινη προσπάθεια με σκοπό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα εν ώψη των Χριστουγέννων, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς προσφορείς που προσφέρουν το κοινωνικό έργο. Να πούμε πως από το Φεβρουάριο του 2012 οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες όμως πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του δικτύου www.solidarity.net.gr ή να επικοινωνήσετε με τον κύριο Πέντζο, τον πρόεδρο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής. Το τηλέφωνο μπορούμε να το πούμε. Το πούμε είναι το 2310 79 63 60. Υπάρχει και fax. Φαντάζομαι ότι αν πατήσετε στο Google δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής θα σας βγάλει όλα τα στοιχεία. Και πάμε λοιπόν σε μία ερμηνεύτρια της πιο, πώς το πούμε, hip-hop σκηνής. Mm-hmm. Τραγουδίσε αρκετά hip-hop τραγούδια, αλλά τραγουδάει και χριστουγεννιάτικα. Και ο λόγος λοιπόν για την Mary J. Blige, η οποία μας λέει This Christmas. Much fun is gonna be together. Λοιπόν, ακούμε Mary J. Blige
Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου με μια διαμαρτυρία μέσα στο κλίμα των γιορτών εξέφερασαν την αντίθεσή τους για το μέτρο της διαθεσιμότητας οι διοικητικοί υπάλληλοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφού συγκεντρώθηκαν λοιπόν στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, χρησιμοποίησαν για στολίδια στο δέντρο τους τα χαρτιά της διαθεσιμότητας, προκηρύξεις και άλλα έντυπα διαμαρτυρίας κατά των αντιλαϊκών μέτρων κυβέρνησης. Και να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο, λοιπόν, Κυριακή. Να πάμε στη λυρική σκηνή, λοιπόν. Πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο για τα κάλαντα. Τα κάλαντα, λοιπόν, των Χριστουγέννων έψαλαν η μπάντα της Προεδρικής Φρουράς, η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και η Δημοτική Φιλαρμονική της Αμφιλογίας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ο κύριος Παπούλιας θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στη Γερμανία όπως κάθε χρόνο. Και στο σημείο αυτό να πάμε σε μια πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια, πάρα πολύ αγαπημένη μου, και μιλάμε για την Beyoncé, η οποία είχε βρεθεί πριν λίγα χρόνια στο πάρκο της Disneyland και τραγούδισε το Silent Night, το οποίο, όπως είπαμε, είχε γραφτεί σαν σήμερα. Αυτό ή γράφτηκε χθες και το ακούσανε πρώτη φορά το κοινό σαν σήμερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Beyoncé και Silent Night. Και σε από εμάς στην Beyoncé, λοιπόν, γιατί μας τα έστειλε έτσι με πολύ αγάπη και χαρά. Και πάμε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και ΠΑΣ Ελλάδα, τον Ιερώνυμο, όπου φέτος άκουσε αλλιώτικα κάλαντα από αυτά που είχε συνηθίσει από τους μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων, που τον επισκέφθηκαν μαζί με άλλα σχολεία.
Τρεις μαθητές λοιπόν του Λυκείου τραγούδησαν διασκευασμένα κάλαντα με στίχους όπως «Οι λέξεις μου ελάχιστες και κρύες σαν την πάχνη, ο λόγος σου θερμότητα στην κρύα ανθρωπότητα». Πάμε όμως να τους ακούσουμε. Πάμε. Απορώ γιατί δεν δέχονται όλη τη θυσία σου. Στο σαυρό, χριστιανοί, αρκετοί με επίθετα από Αμερική. Μερικοί είναι επιστήμα πιο πολύ αιρετικοί. Αγνοούν αυτούς που μαρτύρησαν για σένα. Αυτούς που δοξάστηκαν μέσα από σένα. Την Παναγία έκαναν πολύ τέκνη με φήμες. Την ίδια τη μητέρα σου προσβάλλουνε αυτοί. Δες τις μέρες μας αγνοούνε πως όσοι αρνούνται τα φωτιστικά, αρνούνται και το φως. Τους ιερείς σου πολεμούν, όμως ανακαλύπτουν. Όσοι σε λένε κύριο, αλλά και σε κηρύττουν. Δεν είναι μαθητές σου, αλλά ούτε και θα σταθούν. Λυπάμαι τους κλειμένες που τα πρόβατα τους θα χαθούν. Όσο και να χτυπούν την εκκλησία σου, δεν πέφτει. Πάντα θα υπάρχει ένα σιρούδας με μορφή πυρέτη. Κύριε, μην τους μετρείς την αμαρτία αυτή. Γιατί αν ήξεραν τι κάναν, τότε θα είχαν κρυφτεί. Άγιο ήταν και θα μείνει αυτό το όρος. Όπως ο Γκολγοθάς, Άγιος είναι ήπιο χώρος. Τρέπομαι που σου μιλάω για ανθρώπινα σφάλματα. Αυτά είναι δικά μας, δικά σου είναι τα θαύματα. Άκου την προσευχή μου, άναψε το κερί μου ζεστά. Τρομερό λοιπόν, τα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Να πούμε ότι η κάμερα ήταν λίγο μακριά και δεν ήταν εύκολο να καταλάβουμε ακριβώς την αντίδραση του Ιερώνυμου κατά τη διάρκεια των... από τα κάλαντα σε ραπ. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ ευχάριστο για τον ήλιο. Λοιπόν, είμαστε λίγο χαρούμενοι σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι παραμονή Χριστουγέννων. Πρέπει να σας μεταδώσουμε την χαρά μας. Και όπως έχουμε πει από την αρχή, σας στέλνουμε όλες μας τις ευχές και όλη μας την αγάπη. Και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεπέρασε τελικά τα 300 κιλά το βάρος του γιγάντιου κουραμπιέ που παρασκευάστηκε και καταναλώθηκε την Κυριακή στο πάρκο του Αστερόκοσμου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας λοιπόν μια θέση που αλλού στο βιβλίο Guinness. Το εντυπωσιακό αυτό χριστουγεννιάτικο γλυκό έγινε πραγματικότητα και ξεπέρασε κατά πολύ τον όριο, το όριο των 200 και πλέον κιλών που έπρεπε να υπερβεί για να καταλάβει μια θέση στο ρεκόρ Guinness. Να πούμε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο του Περιπτέρου 15, παρευρέθηκε ο Παναγιώταρος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Συνδέοντας λοιπόν την ελληνική γαστρονομική παράδοση με το εορταστικό κλίμα των ημερών, συνεργάστηκε για τη δημιουργία του κουραμπιέ με τον αρχιζαχαροπλάστη Άγγελο Υποκαμισά, μέλος της λέσης αρχιζαχαροπλαστών της Ελλάδος. Να πούμε πως για την παρασκευή του γλυκού χρειάστηκαν 150 αυγά, 100 κιλά ζάχαρη άχνη, 150 κιλά αλεύρι, 70 κιλά βούτυρο, 4 λίτρα κονιάκ και 20 με 30 κιλά αμύγδαλα. Ο κουραμπιές λοιπόν είχε ένα σχήμα μισό φέγγαρου, παρασκευάστηκε σε καλούπια τα οποία στη συνέχεια συναρμολογήθηκαν στο τελικό του σχήμα. Για τα Χριστούγεννα τι θέλεις? Τι χρειάζεσαι? All I want for Christmas is you, λοιπόν. Πάμε. Mariah Carey. I don't care about the presents underneath the Christmas.
All I Want for Christmas is You, λοιπόν, από τη Μαράια Κάρεϊ. Και πάμε στην Τρέβεζα, όπου χιλιάδες λαμπιόνια, τρία τεράστια έλατα και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά κοσμούν ένα σπίτι στην Τρέβεζα, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, Κυριακή, πραγματικά ως ο απόλυτος οίκος των Χριστουγέννων. Ο κύριος Θωμάς και η κύρια Κατερίνα είναι κάτοικοι της πόλης της Πρεβέζης και ήθελαν να δώσουν ένα άκρος γιορτινό κλίμα στο σπίτι τους στις Άγιες αυτές μέρες και όπως φαίνεται το κατάφεραν. Όπως είπαν, όταν πέφτει το σκοτάδι, τα μόνα φώτα που ανάβουν στο σπίτι είναι αυτά των δέντρων, δημιουργώντας μια απίστευτη όμορφη ατμόσφαιρα δίπλα στο τζάκι. Το βλέπετε και στα πλάνα σας. Είναι λίγο υπερβολικό, βέβαια. Ναι, παρά είναι η αλήθεια, είναι, αλλά είναι Χριστούγεννα. Σωστά. Και τρία έλατα. Είναι απόλυτος οίκος των Χριστουγέννων, όπως είπα. Γιατί εχθές ο πάστορας που είχε στολίσει 111 χριστουγεννιάτικα δέντρα. Λοιπόν, βλέπετε στα πλάνα στο σπίτι του κύριου Θωμά και της κυρίας Κατερίνας. Θα τους ευχηθούμε και εμείς, την κυρία Κατερίνα και στον κύριο Θωμά, χρόνια πολλά. Και να πάμε στα καλά Χριστούγεννα και στην καλή πρωτοχρονιά που ευχήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, παρόλο που χάσανε χθες. Το τονίζουμε αυτό γιατί είχαμε κάτι σχόλια εδώ από τους συναδέλφους. Καθώς ολοκλήρωσαν λοιπόν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για το 2013, το βίντεο παρουσιάστηκε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Πάμε να το δούμε. What do you think about Karabiberis? Tell me some best wishes. Who you send? Bueno, pues desearles una feliz Navidad a todos los fans de Olympiacos, a toda la familia de Olympiacos, que pasen unas muy felices fiestas. Wait, I'll translate. He wants to give all the best wishes for the fans and for the Olympiacos family, and he wants a successful new year as well. Something else? No. You? In Hungarian, boldog karácsony mindenkinek, üdvözletem küldöm az Olympiacos családnak. Okay, let me check the dictionary. I'll have to translate. Okay. Nico? Un besito? I'm speaking French. Τώρα ελληνικά, σε παρακαλώ. Χρόνια πολλά σε όλους και καλά Χριστούγεννα. Αυτό. One English. Incredible. Καλά Χριστούγεννα. No, καλά. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Καλά Χριστούγεννα. Και καλή πρωτοχρονιά. Και καλή πρωτοχρονιά. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά. Okay, go. I can. Ok, in French. Joyeux Noël à tout le monde et une très belle année. Merci. So I want to wish Merry Christmas to all fans, Happy New Year, and I hope the new year is even better than it was this one. Ακούσαμε λοιπόν τους παίκτες του Ολυμπιακού να μας εύχονται χρόνια πολλά και από εμάς. Και πάμε σε ένα βίντεο του 1957, Χριστούγεννα του 1957, με τον Φρανκ και τον Μπινγκ. Μίσλιτο εν χόλι. Χρόνια πολλά. Merry Christmas, ladies and gentlemen, and welcome to our Christmas show for Bulliver, the gift of a lifetime in Chesterfield, my cigarette. Our old friend, Mr. Bing Crosby, will be our guest, and the accent is on music, both traditional and modern. And here's one of the newest songs. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly. Tasty pheasants, Christmas presents, countryside's covered with snow. Oh, by gosh, by jingle, it's time for carols and Kris Kringle. Overeating, merry greeting,
from relatives you don't know. Then comes that big night, giving the tree the trim. You'll hear voices by starlight singing a Yuletide hymn. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly, fancy ties and grandma's pies, and folks stealing a kiss or two as they whisper Merry Christmas to you. Then comes a big night, giving the tree the trim. You'll hear voices by starlight singing a Yuletide hymn. Oh, by gosh, by golly, it's time for mistletoe and holly, fancy ties and grandma's pies, and folks stealing a kiss or two as they whisper Merry Christmas to you. Frank Sinatra, λοιπόν, χριστουγεννιάτικος Frank Sinatra, και πάμε στην Άγγελα Μέρκελ, η οποία, σύμφωνα με τη Le Monde, λέει πως αν η Ελλάδα είχε βγει από το ευρώ, θα βγαίναμε όλοι. Συζητήσαμε προκειμένου να μάθουμε αν η Ελλάδα θα έπρεπε να φύγει από τη ζώνη του ευρώ, και πιστεύω πως αν αυτό είχε συμβεί, θα έπρεπε όλοι μας να την εγκαταλείψουμε. Σε μεταγενέστερο χρόνο, φαίνεται λοιπόν, να δήλωσε χαρακτηριστικά η Γερμανίδα ηγέτιδα κατά τη σύνοδο κορυφής στις 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη Le Monde. Εάν η Ελλάδα είχε αφαιθεί να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, τότε όλα τα μέλη της Νομισματικής Ένωσης θα υποχρεούνταν να αφήσουν το κοινό νόμισμα σε μεταγενέστερο χρόνο, φέρεται να δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σύνθεση των συνομιλιών κορυφής που έχει στη διάθεσή της η γαλλική εφημερίδα Le Monde. Συζητήσαμε προκειμένου να μάθουμε εάν η Ελλάδα θα έπρεπε να φύγει από τη ζώνη του ευρώ, και πιστεύω πως εάν αυτό είχε συμβεί, θα έπρεπε όλοι μας να εγκαταλείψουμε σε μεταγενέστερο χρόνο, φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μέρκελ. Η ηγέτιδα της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρώπης φέρεται να τόνισε μάλιστα πως όσο παραμένω καγκελάριος της Γερμανίας θα βοηθώ όλον τον κόσμο, προειδοποιώντας ωστόσο πως εάν δεν είναι βέβαια, εάν θα μπορούσα να το κάνω για δεύτερη φορά λόγω της κούρασης των Γερμανών φορολογουμένων. Αυτό μπορεί να εκτροχιαστεί σε κάποιο σημείο, συμπλήρωσε, ενώ οι δηλώσεις της Γερμανίδας καγκελαρίου δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στην Rolls Royce, όπου ξεκίνησε η έρευνα για διαφθορά. Η Rolls-Royce Holding PLC ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Βρετανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Σοβαρών Υποθέσεων Απάτης, Serious Fraud Office, SFO, άρχισε επίσημη έρευνα μετά από καταγγελίες για δωροδοκία και διαφθορά σε αγορές του εξωτερικού. Η κατασκευάστρια εταιρεία κινητήρων αεροπλάνων που διαθέτει πελάτες από το χώρο της άμυνας και της ναυτιλίας και έχει ως έδρα της στο Λονδίνο, είχε δηλώσει τον περσινό Δεκέμβριο ότι είχε παράσχει πληροφορίες στην SFO αναφορικά με ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της σε υποθέσεις δωροδοκίας και διαφθοράς σε χώρες όπου δραστηριοποιείται. Η εταιρεία, να πούμε πως αρχικά διενήργησε μια ανεξάρτητη έρευνα νωρίτερα το 2012 μετά τις δηλώσεις FFO, ότι είχε λάβει καταγγελίες για τα σταλίες στην Ινδονησία και την Κίνα. Μια ενδεχόμενη καταδίκη θα μπορούσε να οδηγήσει την επιβολή προστήμων στην Rolls-Royce, η οποία συναρμολογεί κινητήρες για τα Α380 Jet που κατασκευάζονται από την Airbus στη Σιγκαπούρη και σε ποινή φυλάκισης για όσους κριθούν ένοχοι. Ο Τόμι Σουχάτρο, ο μικρότερος γιος του αποβιώσαντος Προέδρου της Ινδονησίας, αρνήθηκε τον περασμένο μήνα τις κατηγορίες που τον ήθελαν να λαμβάνει δωροδοκίες από τον Rolls-Royce, ως αντάλλαγμα για την πρόταση που είχε κάνει υπέρ των κινητήρων της αεροπορικής εταιρείας της Ινδονησίας. Και κάπου εδώ να πάμε σε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Brenda Lee, λοιπόν, Rocking Around the Christmas Tree. Και είναι και live. Πάμε. Let me tell you that we sing this no matter what the season, and it goes exactly like this. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some
Rocking Around the Christmas Tree, λοιπόν, και επειδή πρέπει και εμείς να rocking around the Christmas Tree, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πλούταρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πηγαίνω στο Μίμη και δειλά-δειλά του λέω: Μίμη, έχω γράψει ένα τραγούδι. Θες να το ακούσει. Και το βάζω να το ακούσει. Και συνειδητοποιώ εκείνη τη στιγμή που του έχω βάλει το τραγούδι ότι το μισό τραγούδι ήταν πράγματα και ιδέες και τεχνοτροπίες πάνω στη μουσική που είναι του Μίμη. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Αφασία.gr και τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Πατέρας, ακούει την 7χρονη κόρη του, την Κατερίνα. Ναι, λέει, τι γίνεται εδώ, δεν είναι η μαμά μου, η πρωταγωνίστρια. Μαζεύτηκε ο μπαμπάς Γιάννης Πλούταρχος και είναι αφηγητής από εκεί και πέρα. Τα βίντεο κλίπ τα σταμάτησα καταρχήν για αυτό που είπες για την παντόφλα, αλλά όχι όπως από την γιατί γυναίκα μου. Σταμάτησες τα βίντεο κλίπ για την παντόφλα, σε παρακαλώ. Εδώ βγάζω ήδη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είναι από την κόρη μου την Κατερίνα. We'll be right back.
μέρα και πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, χαρά, αγάπη, ευτυχία, όλες τις ευχές. Ό,τι επιθυμείτε, εμείς σας το ευχόμαστε. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση, είμαστε εδώ και σήμερα. Θα είμαστε εδώ και αύριο να γιορτάσουμε μαζί τουλάχιστον τις δύο πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων. Με γιορτινή πάντα διάθεση και ατμόσφαιρα. Όπως βλέπετε, είμαστε όλοι εδώ πέρα, όλη η ομάδα. Είμαστε εδώ παρόλα αυτά για να γιορτάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί περιμένουμε ακόμα τα τηλέφωνά σας. Δεν μας έχετε τηλεφωνήσει ακόμα. Να μας πείτε τα χρόνια πολλά από όπου κι αν είστε, όποιος κι αν είστε, όποια κι αν είστε. Πάρτε μας τηλέφωνο και πείτε μας ό,τι θέλετε να ακουστεί σήμερα. Πείτε μας ευχές για τους ανθρώπους σας. Λοιπόν, πες μας. Πάρτε μας λοιπόν στο 211-55-50-500. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση-παπάκι-ζούγκλα.gr, στο Facebook να μας βρείτε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά και στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, και να συνεχίσουμε τα θέματά μας. Βέβαια, να πάμε στην Ουκρανία. Να πάμε στην Ουκρανία, όπου το Ντόνετσκ, στην Ανατολική Ουκρανία, φιλοξενεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Η βίαιη καταστολή των φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων στο Κιεβό ενόχλησε τους κατοίκους της περιοχής. Οι δεσμοί τους, ωστόσο, με τη Ρωσία είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Θεωρούν πως οι πρόσφατες οικονομικές συμφωνίες Κιέβου και Μόσχας δίνουν νέα πνοή στις βιομηχανίες της περιοχής. Νομίζω πως η Ουκρανία πρέπει να πάει στην Ευρώπη χωρίς χρέη. Καλύτερα να έρθει η Ευρώπη σε εμάς, λέει ένας ανθρωκορύχος. Η Ρωσία είναι βασικός επενδυτής της βιομηχανίας του Ντόνετσκ και απορροφά περίπου το 50% της παραγωγής. Οι ρώσικες τράπεζες αποκτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στο τραπεζικό σύστημα. Το ρωσικό κεφάλαιο είναι ισχυρό στην τραπεζική αγορά. Σήμερα υπάρχει η τάση εκροής κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών και αναπλήρωσής τους με ρωσικά κεφάλαια, εξηγεί στο Euronews ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντόνετσκ Αντρέι Σισάστσι. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν πως οι περισσότερες επιχειρήσεις στην περιοχή χρήζουν βαθιάς αναδιάρθρωσης. Μια διαδικασία, ωστόσο, με υψηλό και οικονομικό κόστος, οικονομικό μάλλον και κοινωνικό κόστος. Αρχίζει να γίνεται κατανοητό πως τα 19 δις ευρώ της Ευρώπης ήταν για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και συγχρονισμό. Ενώ τα 15 δισεκατομμύρια που δίνει η Ρωσία είναι για να συντηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα, που όμως ήδη φθήνει λόγω της φύσεώς του. Εξηγεί ιστορικό στο Euronews. Βλέπουμε εδώ πέρα και πλάνα από τους ανθρώπους που μιλούν. Όσον αφορά δηλαδή τη βαριά βιομηχανία της Ουκρανίας, με συγχωρείτε. Και να πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και μιλάμε για το συγκρότημα Pussy Riot. Τα τελευταία λοιπόν τρία χρόνια Pussy Riot μεταμορφώθηκαν από ένα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό punk συγκρότημα σε ένα αντικαθεστωτικό group με διεθνή εμβέλεια. Οι Pussy Riot λοιπόν ξεκίνησαν την καριέρα τους το 2011, τα φώτα της δημοσιότητας όμως τράφηκαν επάνω τους το Φεβρουάριο του 2012, όταν επέλεξαν τον καθεδρικό νόο της Μόσχας και τα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ. Το τραγούδι τους μάλιστα ήταν ιδιαίτερο καυστικό, αφού στυλίτευσε την στήριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Λίγες εβδομάδες μετά την πολυσυζητημένη τους εμφάνιση στη Ρωσική Εκκλησία, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες, η Μαρία Αλιόκινα, η Νταντέτσκα Τολοκόνικοβα και η Εκατερίνα Σαμούτσεβιτς συνελήφθησαν με την κατηγορία του χουλιγκανισμού που εδράζεται στο θρησκευτικό μίσος. Παρέμειναν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τον Ιούλιο, όταν δύο από αυτές καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή. Η Εκατερίνα Σαμούτσεβιτς αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους τον Οκτώβριο του 2012. Η υπόθεση δίχασε τη Ρωσία με τους πολέμιους του Πούτιν να κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά αυστηρή ποινή, την ώρα που οι κύκλοι που πρόσκυνται στον πρόεδρο υποστήριζαν ότι η ποινή ήταν δίκαιη. Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις με πασίγνωστους καλλιτέχνες όπως ο Sting, η Red Hot Chili Peppers, η Madonna και η Yoko Ono να στέκονται στο πλευρό τους και να ζητούν την αποφυλάκησή τους. Η Μαρία και η Ναντέστα είναι μητέρες μικρών παιδιών, τα οποία σύμφωνα με τις καταγγελίες τους δεν τους επέτρεπαν να τα δουν στις φυλακές. Η Ναντέστα Τολοκονίκοβα, μάλιστα, κατήγγειλε την κακοποίησή της από τους φύλακες που την οδήγησε στο να κάνει την απεργία πείνας για ένα μήνα. Η ποινή των δύο γυναικών τελείωνε τον ερχόμενο Μάρτιο μετά την απονομή χάριτος του Βλαντιμίρ Πούτιν, όμως λόγω του Βλαντιμίρ Πούτιν αφέθηκαν τελικώς ελεύθερες. Συνεχίζουμε όμως το χριστουγεννιάτικο μας κλίμα. Και πάμε να ακούσουμε. Δεν την έχω ξανακούσει ομολογώ τη Lady Gaga να τραγουδάει χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Υπάρχει όμως Lady Gaga λοιπόν και Joseph Gordon Levitt, Baby It's Cold Outside. I just love getting together with my family and being together. To me it's not so much about what you do, it's who you do it with. I agree, that's wonderful. I personally like doing that and maybe an international television special. Well,
My family and I, we always used to watch you. No. We're your biggest fans, Kermit. I'm not kidding at all. It's a real honor to meet you, actually. Thank you, thank you. Honestly, when my mom and dad see this, they're going to be thrilled. Well, let's do a shout-out. Hey, Mom. Hi, Dad. Well, my lady, it's been grand, but I think I've got to be going. No. I really can't stay. Baby, it's cold outside. Oh, I've got to go away. But, baby, it's cold outside. This evening has been so happy that you dropped so in. Nice. Oh, hold your hands, they feel like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's the and hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So maybe I'd better scurry. Or maybe just a half a drink more. Put the record on while I but pour. The neighbors might think maybe it's bad. Say, what's in this drink? Ain't any cabs out there. I feel as I'm in. Your eyes are better some than crazy sin. Spell. I love your hair, it looks so swell. I say no, 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 what sir. If at least I won't say that I tried. What's up with the hurt of my pride? I really can stay. Baby, baby, it's cold. Must go. Maybe it's cold outside. The answer is no. But maybe it's cold outside. I've seen this welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window and the my storm. Sister will be suspicious. Thought your lips look delicious. My brother will be there at the floor. Waves upon the tropical my shore. My friends, well, their minds are thought vicious. Thought your lips look delicious. Or maybe it's just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get home. Baby, you'll freeze out there. Why don't you lend me another coat? It's up to your knees out there. You've really been grand, but can't you see? Oh, how you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. My lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you've got pneumonia and I really can't stay. Εντελώς φυσική λοιπόν Lady Gaga, χωρίς περιτά στολίδια και φτιασίδα που συνηθίζει να φοράει και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου και ας μην είναι Χριστούγεννα, ήταν πραγματικά πιο απλή από ποτέ. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία και αφορά ένα τραγούδι. Ίσως λοιπόν το τραγούδι αυτό να ακούγεται πιο πολύ από όλα τα τραγούδια αυτές τις γιορτινές ημέρες και να μας προκαλεί χαρά και εφορία. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι κρύβει μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία πίσω του. Ο λόγος λοιπόν για το τραγούδι, το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το «Mamacita, don't esta Santa Claus», που στα ελληνικά σημαίνει «Μανουλίτσα που είναι ο Άγιος Βασίλης». Το οποίο να πούμε πως κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1958 με τη φωνή του 12χρονου τότε, Άγγι Ρίος, ενός μικρού νεοϊορκέζου με πρωτοϊκανούς γονείς, κάνοντας μεγάλη επιτυχία. Να πούμε πως σχεδόν μισό αιώνα μετά, λοιπόν το 2006, ένας πατέρας τράβηξε το συγκεκριμένο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, στο οποίο ο γιος του Τζέισον τραγουδάει το «Μαμασίτα». Τον Απρίλιο του 2007 ο γιος του έχασε τη ζωή του μετά από δυστύχημα που είχε με το αμάξι που οδηγούσε η μητέρα του. Η Ελίζα στην προσπάθειά της να τον σώσει κάει και μαζί του, δυστυχώς. Το βίντεο να πούμε ότι έχει γίνει ευρέως γνωστό στο διαδίκτυο και έχει κοινοποιηθεί χιλιάδες φορές παγκοσμίως με πολλά θετικά αλλά και συγκινητικά σχόλια. Ο πατέρας του άτυπου μικρού έχει κάνει το παρακάτω σχόλιο. Σας ευχαριστώ που απολαύσατε αυτό το βίντεο με τον μικρό μου να εξακολουθεί να με γεμίζει περηφάνεια ακόμα και μετά το θάνατό του. Σας ευχαριστώ που κάνετε το μικρό χριστουγεννιάτικο θαύμα μέρος της ζωής σας. Ο Θεός να σας έχει καλά. Συμφωνούμε μαζί του. Ο Θεός να σας έχει καλά. Ας ακούσουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him
Αυτόν τον πραγματικά αξιαγάπητο μικρό, κρίμα που δεν ζει πια. Να πάμε στον Paul McCartney, ο οποίος τραγουδάει The Christmas Song. Πάμε. I see the turkey got moved out of there. The turkey's gone. I was wondering how that was going to work. Do, 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 do. That's good. Well, the nice thing was, I've always heard it sung. Some holly and some mistletoe. Yeah, that works. So when I came to think, what are the words? Oh, yeah, well, I know those words. And I saw a little turkey gobbling, so I set him free. He's in the woods now. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Paul McCartney και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να πάμε σε ένα απόλυτα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Εγώ αυτό το παραμύθι το έχω δει και σε ταινία και σε κινούμενο σχέδιο, το είχα και σε βιβλίο. Και μιλάμε για τον Καριοθράφστη. Είναι ένα από τα γνωστότερα παραμύθια που, που παραμένουν παραμύθια, είτε που έχουν γίνει θεατρικά έργα, είτε κινηματογραφικά. Το όνειρο λοιπόν, οι φαντασίες, οι μελωδίες και ο χορός μπλέκονται γλυκά στο υπέροχο παραμύθι του Καριοθράφστη που εναρμονίζεται απόλυτα με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και την εξωστρεφή μας διάθεση. Το Latvian National Opera Ballet ζωντανεύει στο μπάντμιντον το διάσημο μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι σε ένα μελωδικό θέαμα για όλη την οικογένεια. Ο μύθος παραμονή Χριστουγέννων και τα παιχνίδια στο σπίτι της μικρής Κλάρα σε μια επαρχιακή γερμανική πόλη ζωντανεύουν. Ο σπασμένος Καριοθράφστης μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα που την ταξιδεύει σε αστραφτερά χιονισμένα δάση, μακρινές θάλασσες αλλά και στην πόλη των γλυκισμάτων με μια χρυσή άμαξα την οποία σέρνουν ασημένια άλογα. Η μαγεία δεν έχει τέλος και η Κλάρα δεν θέλει να αποχωριστεί τον πρίγκιπά της. Όμως την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς ξυπνά και πάλι στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά της, το μόνο που κρατά στα χέρια της είναι ο
ξύλινος καριοθράφτης, η κούκλα που της έχει χαρίσει ο νονός της, η μουσική και το μπαλέτο, όλα ξεκίνησαν από το παραμύθι του Έτα Χόφμαν, ο καριοθράφτης και ο βασιλιάς των Ποντικιών, ο Ρώσος συνθέτης της ρομαντικής εποχής Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, κατάφερε να αποτυπώσει μουσικά τον ονειρικό κόσμο του παραμυθιού, χαρίζοντάς μας τον καριοθράφτη ένα μπαλέτο σε τρεις πράξεις και σε λιμπρέτο του Αλέξανδρου Δουμά. Από τα πιο διάσημα μπαλέτα του 19ου αιώνα, χορογραφημένο μοναδικά από τον Μαρί Σπετίτα, ο καριοθράφτης παρουσιάζεται έκτοτε τέτοια εποχή σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Αυτή λοιπόν τη διαχρονική εκδοχή του Γάλλου χορογράφου φέρνει στην Αθήνα και το περίφημο καλλιτεχνικό σχήμα από τη Λετωνία. Το συγκρότημα μετράει 90 χρόνια ιστορίας και το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει διαμάντια του κλασικού μπαλέτου όπως η Ζιζέλ, η Λίμνη των Κίκνων, ο Δον Κιχώτης, ο Κουρσάρος και άλλοι. Είναι παραγωγές συγχρόνων χορογράφων όπως τα Κοπέλια, το The Fountain of Μπάκι Σάραϊ, The Bright Stream, καθώς και έργα σύγχρονου χώρου, όπως η Άννα Καρένινα του Μπόρις Άιφμαν, ο Μεσσίας του Μαουρίσιο Ουέινροτ και ο Οθέλος της Άλλα Συγκάλοβα. Θυμίζουμε ότι το μπαλέτο από τη Λετωνία έχει ξαναβρεθεί στα μέρη μας το 2010 στο Μέγαρο Μουσικής με την Sold Out Ζιζέλ του. Αυτή τη φορά λοιπόν το Latvian National Opera Ballet καταφθάνει στο Badminton με λαμπερούς σολίστ και principal dancers μεγάλων μπαλέτων στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Λουτσία Λακάρα και Μάρλον Ντίνο από το κρατικό μπαλέτο Βαβαρίας θα είναι από τις 25 έως 26 12. Βιενξάι Βαλντές και Βικτόρ Εστεβέζ από το Εθνικό Μπαλέτο Κούβας από 27-29 12. Η Γιολάντα Κορέα και ο Γιοέλ Καρένο από το Εθνικό Μπαλέτο Νορβηγίας 30 12 έως 5 1. Η Ριμπέρτα Μαρκές και ο Αριονέλ Βάργκας από το Βασιλικό Μπαλέτο Αγγλίας από τις 26 έως 29 12 και από τις 4 έως 5 1. Το πιο κλασικό, τι πιο κλασικό λοιπόν να ζητήσει κάποιος μικρός ή μεγάλος για τις γιορτές. Θέατρο Badminton λοιπόν, όλοι από τις 25 έως και 30 12 και από την 1η του μηνός, του καινούριου χρόνου, του καινούριου μήνα του Ιανουαρίου, έως και τις 5. Let it snow, let it snow, let it snow. Από Rod Stewart. Oh, the weather outside is frightful, but the fire. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, so I brought some corn for popping. The lights, they are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in that storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in that storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the weather outside is frightful, but that fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, snow, snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Baby, it's cold outside. Let it snow.
let it snow, let it snow. Let it snow, λοιπόν, και να πάμε σε όπως κάθε μέρα. Σας προτείνουμε κάποια ταινία να δείτε. Σήμερα θα σας προτείνουμε. Βέβαια δεν είναι τόσο χριστουγεννιάτικη, αλλά. Όχι, δεν είναι χριστουγεννιάτικη, αλλά μετά από σε κάνα τέταρτο περίπου θα σας πούμε και χριστουγεννιάτικες ταινίες να δείτε. Ουσιαστικά τις καλύτερες ταινίες χριστουγεννιάτικες όλων των εποχών. Έχουμε φτιάξει ένα top 20. Θα σας το παρουσιάσουμε απλά σε λίγο. Να πάμε όμως σε μια άλλη ταινία. Να πάμε στο Transcendence. Είναι το πρώτο τρέιλερ, λοιπόν. Στο μυαλό του Johnny Depp. Η περσινή χρονιά, να πούμε πως ήταν κάθε άλλο παρά ιδανική για τον ωραίο Johnny. Οι φωνές που τον θέλουν να έχει επαναπαυτεί σε μια διπλή ερμηνευτική μανιέρα, από την μία αυτή τον bizarre ρόλο του Tim Burton και από την άλλη της ημισχιζοφρενικής φιγούρας του Jack Sparrow, αυξήθηκαν κατακόρυφα στον τύπο, ενώ η άποψη ενισχύθηκε και από την αμφιλεγόμενη εμφάνισή του στο μοναχικό καβαλάρι. Η πιο ροκ προσωπικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Hollywood αποφάσισε λοιπόν να εμφανιστεί σε μία και μόνο ταινία αυτή τη σεζόν, η οποία μάλιστα είναι σίγουρο ότι διαφέρει πάρα πολύ από τις προβλέψιμες τελευταίες του επιλογές. Και αυτό γιατί ο 50χρονος, αν και δεν του φαίνεται καθόλου ότι είναι 50χρονος, παραμένει πολύ ωραίος, Σταρ θα πρωταγωνίσει σε μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Το Transcendence αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Wally Feister, του μόνιμου διευθυντή φωτογραφίας του Christopher Nolan. Ο Johnny Depp ενσαρκώνει τον Dr. Will Caster, έναν κορυφαίο ερευνητή στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος δουλεύει πάνω σε ένα φιλόδοξο project και προσπαθεί να δημιουργήσει μια μηχανή που συνδυάζει τη συλλογική νοημοσύνη των ανθρώπων με το πλήρες φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Όμως τα εντυπωσιακά πειράματα που θα τον βάλουν πέρα από την ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας στο στόχαστρο αντιτεχνολογικών εξτρεμιστών, μετά την απόπειρα δολοφονίας του η γυναίκα του Evelyn Caster θα προσπαθήσει να ανεβάσει πληροφορίες του εγκεφάλου του σε έναν υπολογιστή. Ο υπερτραφής εγκέφαλος του Will είναι πλέον αυτονομημένος, πανίσχυρος και πιο επικίνδυνος από ποτέ. Η περιπέτεια λοιπόν επιστημονικής φαντασίας αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2014. Ας δούμε το τρέιλερ όμως, να τα ακούσουμε κιόλας. This is astounding. So how do we fight it? You can't. An AI is like any intelligence. It has needs. The real will die. It'll start to evolve. Where's the machine? To influence. Perhaps the entire world. Where are you going? Everywhere. Και αφού είδαμε και το τρέιλερ με τον Johnny Depp, τον περιμένουμε με πολλή αγωνία να το δούμε, αφού πρωταγωνιστεί ο Johnny Depp. Τι, να το κρύψουμε τώρα, αφού είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Όπως είπαμε, σήμερα θα ακούσουμε πολλά. Και τι άλλο θέλουμε από το να ακούμε τέλεια χριστουγεννιάτικα τραγούδι που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πάμε λοιπόν, Silver Bells από Megan Smith. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you'll hear Silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, ring-a-ling. Hear them say, soon it will be Christmas day. Rings of street lights, even stop lights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with the treasure. Hear the snow crunch, see the kids bunch, this is Santa's big scene, and above
κάπου εδώ κανονικά θα έπρεπε να τελειώνουμε. Αλλά δεν θα τελειώσουμε γιατί έχουμε τόσο πολλά να σας πούμε. Χριστουγεννιάτικες ιδέες για εσάς και τα παιδιά σας. Όμορφες δραστηριότητες για να περάσετε όμορφα αυτές τις ημέρες. Μέχρι τότε θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσουμε την Κυριακή που ήταν μαζί μας μέχρι εδώ. Να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν, σε όλους από εμάς. Πέστε, εσύ θα τα πω. Εγώ καλά Χριστούγεννα να έχετε, αν και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ πέρα κοντά σας. Όπως και να έχει, καλά Χριστούγεννα από μένα. Καλή η παραμονή πρωτοχρονιά, θα περάσει τέλεια ο κόσμο ναι, σήμερα. Να πείτε και τα κάλαντα σήμερα. Και να ξυπνήσετε αύριο το πρωί να μα δείτε. Γιατί εμεί θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί, να σα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, κάνουμε χιούμορ όπω είπαμε. Μέχρι τότε πάμε στο διαφημιστή. Μάλλον όχι, λάθο κάνω. Στο δελτίο ειδήσεων με τη Μυρτό, τη Τζάβαλου. Και θα επιστρέψουμε εμεί με μια full χριστουγεννιάτικη ενότητα.